Κύριε, τώρα στην Λεμεσό και την συνάδελφο την Έρικα την Καβάζη, γιατί έχουμε υπόθεση ναρκωτικών, έχουμε και σύλληψη. Έλα, Έρικα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Το σκάψιμο σε ανοιχτό χώρο χωράφι που έκανε χθες 27χρονο κίνησε τις υποψίες. Ειδοποιήθηκαν τα μέλη της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών μετά από σχετική πληροφορία. Και εντόπισαν τον 27χρονο να κινείται πεζός σε περιοχή της Λεμεσού, τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του εντοπίστηκε μικρό ποσότητα κοκαίνη και συνελήφθηκε αυτό χώρο αδίκημα, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν χρήματα και κινητά τηλέφωνα στο διαμέρισμά του, ενώ στο σημείο όπου θεάθηκε να σκάβει, από τις έρευνες τα μέλη της υπηρεσίας εντόπισαν θα μένει μία παγωνιέρα στο έδαφος, η οποία περιείχε νάιλον συσκευασίες με κοκαίνη 30 περίπου γραμμαρίων, καθώς και 225 γραμμάρια κάναβης και ποσότητα συμπαγούς ουσίας έκσταση βάρους 30 γραμμαρίων. Μα τα βλέπουμε τώρα σε σακούλες, βλέπουμε και την παγωνιέρα. Ναι. Φαίνεται να ήταν η κρυψώνα των ναρκωτικών, Κατερίνα. Ο ίδιος είναι κατά κάποιο τρόπο γνωστός στην υπηρεσία. Φαίνεται να μην απασχολείται για σοβαρές υποθέσεις. Του πέρασαν χειροπέδες και τέθηκε υποκράτηση. Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Έρικα μου. Να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.